θα πρέπει ακόμα να καταλάβει ότι το δίθεν τρισκατάρα του μνημόνιου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξακολουθήσουμε να είμαστε μέλη αυτής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αν επικρατήσουν λαϊκίστικες ιδέες όπως του κυρίου Λαφαζάνη και άλλων προσώπων της αριστεράς, με τα κινήματα δεν πληρώνουν, αυτό που θα συμβεί θα είναι να ξυπνήσουμε μια μέρα όχι στην Ελλάδα του 2011 αλλά στην Αλβανία του Χότζα του 50. Αυτό θα πει χρεοκοπία σήμερα, αυτό θα πει επιστροφή στη δραχμή σήμερα και θα το λέει κάποιος που έδωσε μάχη για να μην μπούμε στο ευρώ, κάποιος που εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ευρώ είναι καταστροφικό για την εθνική μας οικονομία και ότι αν ποτέ μας δινόταν η ευκαιρία να αποχωρήσουμε ομαλά υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να το πράξουμε. Όμως σήμερα η στάση πληρωμών, η επιστροφή μας στη δραχμή και το κίνημα του δεν πληρώνω σε εθνικό επίπεδο θα οδηγούσε στην απόλυτη διεθνή απομόνωση της χώρας, θα οδηγούσε στο άνοιγμα τεράστιων γεωπολιτικών κινδύνων για την πατρίδα μας, την εθνική της ακαιρεότητα και φυσικά θα οδηγούσε στην τρομακτική εξαθλίωση του βιωτικού επίπεδου όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων σε μια χώρα που την επομένη δεν θα είχαμε τράπεζες, δεν θα είχαμε καταθέσεις, δεν θα είχαμε συντάξεις, δεν θα είχαμε απολύτως τίποτα, ούτε καν φαγητό για να φάμε.